Τους νέους της περιοχής που αναζητούν εργασία έφερε σε επαφή με τοπικούς επιχειρηματίες ο Δήμος Αριστοτέλη. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσμό που εγκαινιάζει η Δημοτική Αρχή και έχει τίτλο «Ημέρες Καριέρας». Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού. Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνεται πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου, να διοργανώσουμε αυτό που λέγεται, που είναι έτσι κάτι πολύ γνωστό ευρύτερα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις ημέρες καριέρας. Δηλαδή στην πραγματικότητα να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε εργασία με τις επιχειρήσεις που είναι από το Δήμο και προσφέρουν εργασία. Αυτό το τόσο απλό και αυτονόητο πράγμα, δηλαδή να έρθει και να γίνει μια επικοινωνία μεταξύ των δύο πόλων μιας θέσης εργασίας, δηλαδή του εργοδότη και του εργαζομένου, κάτι που νομίζουμε ότι δίνει τη δυνατότητα και στις εταιρείες που παρουσίασαν σήμερα τον εαυτό τους και ζητάνε προσωπικό να γίνουν περισσότερο γνωστές, αλλά και στους εργαζόμενους, υποψήφιους εργαζομένους, οι οποίοι βλέπουν ακριβώς ποιες είναι οι προοπτικές, ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες ευκαιρίες εργασίας μπορούν να υπάρχουν στα όρια του Δήμου. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή τόσο από επιχειρήσεις όσο και από θέσεις εργασίας που προσφερόντουσαν. Οι ημέρες καριέρας είναι μια πρωτοποριακή, καινοτόμα θα έλεγα, κίνηση του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία αφορά τους νέους αυτού του τόπου, όπου κατά τη διάρκεια της οποίας εκδήλωσης φέρουμε σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι μόνο, με τους νέους μας, οι οποίοι τους καταθέτουν τα βιογραφικά τους και δίνουν οι επιχειρήσεις την ευκαιρία στους νέους αυτού του τόπου να βρουν θέσεις εργασίας. Θα θέλαμε το θεσμοθετήσουμε και μπορώ να πω ότι για πρώτη χρονιά είχε τεράστια επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια και γιατί όχι να επεκταθεί και σε άλλους δήμους, διότι όσο γνωστό το θέμα της ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει οι δημοτικές αρχές να βλέπουν και αυτό το θέμα με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα για τους νέους μας, για το μέλλον του τόπου, για την πρόοδο και για να υπάρχουν και οι ευκαιρίες στους νέους να μένουν στον τόπο και όχι μόνο να επιλέγουν τα αστικά κέντρα ως τόπο εργασία. Μέσα από αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι θα βρεθούν στελέχη για να στελεχώσουν και μόνιμα θέσεις των επιχειρήσεων ενδεχομένως. Έλεγα λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με ενδυνάμει εργαζόμενους, με άτομα που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Γίνεται μια προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη εποχή όπου η ανεργία μαστίζει όλη τη χώρα και νομίζω ότι ο Δήμος μας είναι πρωτοπόρος σε μια τέτοια προσπάθεια. Ελπίζω να ευρεωθεί στη συνείδηση του κόσμου, να το μάθουν περισσότεροι συνδημότες μας και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Ήταν μια πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κύριου Γιάννη Μίχου, ο οποίος ως καινοτόμος άνθρωπος και άνθρωπος της αγοράς, με τις ιδέες του προσπαθεί να αλλάξει την νοοτροπία που υπήρχε μέχρι τώρα στον Δήμο μας και να περάσουμε σε καινοτόμες δράσεις. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε συνεντεύξεις υποψηφίων με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά με τις θέσεις εργασίας που υπέβαλε η κάθε εταιρεία. Μέχρι τώρα ο Δήμος, στο μυαλό του Δημότη, ήταν κάτι σαν φορέας παροχής υπηρεσιών. Σήμερα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό, να φέρουμε σε επαφή επιχειρήσεις με πιθανούς εργαζόμενους, έτσι ώστε ο Δήμος να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ της περιοχής και των πραγματικών αναγκών της. Η μερίδα που γίνεται εδώ πέρα σήμερα τη θεωρώ σπουδαία, με την έννοια ότι είμαστε πολλοί επαγγελματίες επάνω στο νησί που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα προσωπικό. Είναι κάτι καλό που κάνει ο Δήμος σήμερα, μας φέρνει σε επαφή άμεσα με εργαζόμενους που δεν είχαν δουλειά, που έχουν όντως ανάγκη από δουλειά και ότι μπορούμε και εμείς προσφέρουμε εκείνη τη περιοχή να προτιμήσουμε άτομα τη περιοχή και όχι ξένο κόσμο από άλλα μέρη. Έχουν πολλές επιχειρήσεις απάνω στο νησί αυτό, έχει πάνω από 100 τουριστικές επιχειρήσεις και λίγο πολύ όλοι ψάχνουμε προσωπικό για τις επιχειρήσεις μας. Μια πάρα πολύ καλή ενέργεια από το Δήμο, ώστε να βοηθηθεί η τοπική κοινωνία λόγω όλης αυτής της κρίσης που περνάμε και της ανεργίας, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να απορροφήσουν τμήμα αυτών των παιδιών, των νεαρών ατόμων, αλλά και όχι μόνο, και να ενισχύσουμε έτσι λίγο και την τοπική οικονομία. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Αριστοτέλη. Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στο κομμάτι του τουρισμού και της προβολής της περιοχής.
Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει, παρότι είναι μόνο λίγους μήνες, με την συμμετοχή τους σε πάρα πολλές εκθέσεις του εξωτερικού, όπου ήταν συνεκθέτης ο Δήμος Αριστοτέλη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής της Χαλκιδικής, και μάλιστα έφερε και ένα πολύ καλό έντυπο διαφημιστικό υλικό και χάρτη της περιοχής. Άρα εγώ τους εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο και να συνεχίσουν με την ίδια όρεξη αυτό το έργο που έχουν αναλάβει, γιατί ειδικά η πρώτο άθο περιοχή χρειάζεται αυτή την προβολή, την οποία δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες εισηγήσεις που αφορούσαν ζητήματα που συνδέονται με τον τουρισμό και τη γαστρονομία. Τι καλύτερο από το να συνθέσουμε αυτόν τον τουριστικό προορισμό με τα προϊόντα της γαστρονομίας. Προϊόντα που θα τα βαθμολογούσαμε με 3α, που τα ζηλεύουν μεγάλη σεφ και θα θέλαν να τα είχαν στα εστιατόρια τους. Να ευκαιρία να ενωθούν εδώ οι επιχειρηματίες, ο πρωτογενής με τον τριτογενή τομέα, και να δημιουργήσουν δέσματα που θα εκπλήξουν φέτος τους επισκέπτες της περιοχής. Το ελληνικό πρωινό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ένας από αυτούς που το έφτιαξε, που το έστησε σαν πιστοποίηση, και τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλη ανταπόκριση, πράγμα που μας δίνει ευκαιρία να αναδείξουμε την ταυτότητά μας, την ελληνική, τοπική, χαλκιδικιώτικη ταυτότητα. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Ιωάννης Μίχος παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.